Καλησπέρα, Ταπιάνα. Δυστυχώς, νωρίς σήμερα το πρωί, εδώ οι γείτονες περιοχής αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η θέα του νεκρού βρέφους συγκλώνησε τους γείτονες. Έχουμε κοντά μας να μας πει ακριβώς με λεπτομέρεια ο αυτός μάρτυρας, ο κύριος Θανάσης, ο οποίος άκουσε από τον μπαλκόνι του φωνές ενός δρακοσυλλέκτη όταν έψαχνε το συγκεκριμένο κάζο, φωνάζοντας μπορώ, μωρό, τι ακριβώς θα σου πει, Θανάση. Άκουσα τη λέξη μωρό μέσα σε πολλά άλλα που έλεγε. Και μου λέει η γυναίκα μου τρέξε γρήγορα κάτω να δει τι συμβαίνει. Κατέβηκα κάτω και ανοίγω το καπάκι ολόκληρο. Και αντικρίζω μπροστά μου ένα νεογέννητο μωράκι, μόλις γεννηθεί, με τον οφάλιο λόρο. Και το μακάβριο ήταν το ματάκι που είχε μέσα από το πεσέφι. Σαν κάποιος να μην ήθελε να ακούσει φωνές. Ναι. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, απλώς επειδή έχουμε σήμερα πολύ σοβαρά τεχνικά θέματα λόγω της βροχής και της κακοκαιρίας και δεν έχουμε σωστή σύνδεση. Μπορείς να μεταφέρεις για άλλη μια φορά τι είχε το ματάκι του και τι παρατήρησε ο κύριος, γιατί δεν ακούσαμε καλά. Το ματάκι του είχε καρτοπετσέτες μέσα στο στόμα του. Για να μην ακούγονται οι φωνές του, δεν ξέρω για αυτό το λόγο. Στο στοματάκι του είχε καρτοπετσέτες για να μην ακούγονται οι φωνές. Ένα λεπτό. Μέσα στο στόμα του μωρού, δηλαδή κάποιος... Προφανώς έκλεισε το στόμα του μωρού, λέτε εσείς, για να μην κλαίει, στην ουσία το σκότωσαν το μωρό. Γιατί ένα λεπτό, βέβαια, η ιατροδικαστική θα μιλήσει. Ένα λεπτό, η ιατροδικαστική θα μιλήσει για το θέμα, δηλαδή αν το μωρό γεννήθηκε νεκρό με τον οφάλιο λόρο ή αν κάποιος, αφού γεννήθηκε το μωρό, βάζοντας χαρτοπετσέτες στο στόμα ή οτιδήποτε, του προκάλεσε ασφυξία. Στην ουσία, το σκότωσε το μωρό. Η ιατροδικαστική θα δείξει, όμως εμείς τη μαρτυρία σας την καταγράφουμε. Είναι πολύ σοβαρή η μαρτυρία σας. Λέτε ότι αυτό που εσείς αντικρίσατε είναι ότι είχε χαρτοπετσέτες στο μωρό, στο στοματάκι του. Ξανά, έχουμε να πούμε και πολύ σοβαρά στοιχεία τα οποία έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία. Έκανε έρευνες γύρω από την περιοχή που βρέθηκε και σε ένα κατάστημα μόλις 50 μέτρα πιο μακριά από τον κάδο εντόπισε υλικό από κλειστό κύκλωμα κάμερας. 12 η ώρα περίπου χθες το βράδυ, ένας άνδρας κρατούσε μία σακούλα η οποία φέρεται να είναι η ίδια σακούλα που βρέθηκε μέσα στο μωρό, τυλιγμένο σε ένα επιμέρες εντών ή κουρτίνα, νεκρό. Ίσως, Τατιάνα, αυτή να είναι και η λύση του μυστηρίου που θα δοθεί στις επόμενες μέρες από την ελληνική αστυνομία, εξετάζει το υλικό. Βλέπει έναν άνδρα να κρατάει αυτή τη σακούλα να κατευθύνεται στον κάδο και στη συνέχεια να επιστρέφει χωρίς τη σακούλα και πήγε, επιβιβάστηκε μέσα σε ένα γιο ταχύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο τα πιάνε και αυτό, να το πούμε. Άρα λοιπόν έχουμε δύο σημαντικά στοιχεία. Το ένα αφορά σε εικόνα από κλειστό κύκλωμα που έχει καταγράψει άνδρα να κρατάει την ίδια σακούλα μέσα στην οποία βρέθηκε το μωρό και να κατευθύνεται χθες 12 το βράδυ προς τον κάδο και στη συνέχεια να επιβιβάζεται σε γιο ταχύ και υπάρχει αυτό το υλικό, το οπτικό υλικό στα χέρια της αστυνομίας. Άρα είναι σαφές ότι η αστυνομία αναζητεί κάποιον άντρα ο οποίος εχθές το βράδυ στις 12 κατευθύνθηκε με αυτή τη σακούλα στον κάδο, πρώτον, και δεύτερον, μένει να ερευνηθεί αν πρόκειται για αποβολή, γιατί αυτό θα έχει εντελώς διαφορετική ποινική μεταχείριση, αν πρόκειται για αποβολή, αν το μωρό γεννήθηκε νεκρό, ή εάν κάποιος επέλεξε το μωρό που γεννήθηκε να το σκοτώσει, να του αφαιρέσει τη ζωή. Μιλάμε, στο ένα μιλάμε για δολοφονία,
Και στο άλλο μιλάμε ενδεχομένως για πλημεληματική πράξη σε περίπτωση που έχει γεννηθεί ήδη νεκρό. Και απλώς... Αν πρόκειται για αποβολή όμως, για ποιο λόγο να βρεθούν χαρτοπετσέτες μέσα στο στόμα του βρέφους? Αυτό είναι και το βασικό ερώτημα. Είναι σαφές ότι και οι δύο πράξεις είναι κατακριτές, έτσι. Είναι όμως πολύ διαφορετικές. Έχει διαφορά να γεννιέται μια ζωή και επιτόπου να τη σκοτώνω, να της προκαλώ ασφυξία, όπως ενδέχεται από αυτά που μας μεταφέρατε, και να το πετώ στα σκουπίδια το μωρό. Και είναι διαφορετικό. Είχαμε μία γέννα, είμαι φτωχιά, δεν πήγα στο μαιευτήριο, δεν μπόρεσα, δεν έκανα, είχα αποβολή, μία πρόωρη γέννα αποβολή, το μωρό γεννήθηκε νεκρό, ναι, κάναμε αυτή. Έχει διαφορά. Ο Θεοδόσης ο Πάνου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδόση, έχεις εσύ κάποιες επιπλέον πληροφορίες από αυτές που μεταφέρει ο Αλέξανδρος ο Γήγος? Ακριβώς, επιπλέον να σας πω καταρχήν ότι επιβεβαιώνεται το γεγονός με τις χαρτοπετσέτες, διότι έχει γίνει γνωστό ότι στην ιατροδικαστική έβγαλαν χαρτοπετσέτες μέχρι και από το Λάρικα, κοντά στον ισοπάγο του βρέφου. Συζητούμε για ένα βρέφος ορών, με τον ομφάλιο λόρο τυλιγμένο γύρω από το κορμάκι του και κομμένο από άνθρωπο που δεν γνωρίζει ιατρική. Κατά συνέπεια δεν έχουμε να κάνουμε με μία γέννα που έχει γίνει σε μαιευτήριο, αλλά έχει γίνει σε σπίτι με ίδια μέσα προφανώς. Οι ίδιοι αστυνομικοί ψάχνουν την περιοχή, έχουν την εικόνα από την κάμερα, υπάρχουν και άλλες εικόνες, αλλά μην ξεχνούμε ότι είναι ένας κάδος που τον επισκέπτονται συχνά εκεί άνθρωποι να αφήσουν τα σκουπίδια. Υπάρχει οπτικό υλικό, πρέπει να το ξεδιαλύνουν αυτό το πράγμα όμως οι αστυνομικοί. Ψάχνουν τώρα την ευρύτερη περιοχή, πόρτα-πόρτα, σπιθαμί-σπιθαμί, και ρωτούν γείτονες και περαστικούς εάν στην περιοχή διέμενε κάποια γυναίκα η οποία το τελευταίο διάστημα ήταν έγκυος και έχουν καιρό να την δουν. Αυτό ψάχνουν τώρα, αν το παιδάκι, το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή είναι προϊόν κάποιας αποβολής, ίσως και βίαιης, ή στην συνέχεια το παιδί έχασε τη ζωή του, αυτό θα μας το πει η ιατροδικαστική έρευνα. Ωστόσο, να κρατήσουμε το γεγονός, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, ότι μέχρι και από τον ισοφάγο του βρέφους βγάλαν κομμάτια χαρτοπετσέτας. Και το παιδί όντως ήταν τυλιγμένο σε ένα σεντόνι, όπως λένε οι αστυνομικοί, ο ομφάλιος λόρος τυλιγμένο γύρω από το κορμάκι του μερικών ωρών βρέφος, και όλο αυτό μέσα σε μία μπλε σακούλα, και το πέταξαν στον κάδο απορριμμάτων. Είναι φρικτό, είναι τραγικό. Πρέπει να σας πω ότι το εντόπισε ερακοσυλλέκτης, ο οποίος έψαχνε σήμερα το μεσημέρι εκεί στον κάδο για να βρει κάτι χρήσιμο, και τελικά ήταν αντιμέτωπος με αυτό το μακάβριο θέαμα. Να ρωτήσουμε λίγο, Αλέξανδρε, εάν εκεί ο κύριος, ο καλεσμένος σου, είχε δει στη γειτονιά κάποια έγκυο γυναίκα να πηγαίνει να ψωνίζει σε κάποιο μπακαλικάκι, να κινείται εκεί καθόλου στην περιοχή. Όχι, δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Δεν είχα δει κάτι τέτοιο. Το παιδάκι που είναι πηγήσει ένα ήχο που είναι σε ζώνη, έτσι, στο ματιστό, γεμάτο αίματα. Αλλά φτάνοντας το συνέχτη να δει τι έχει μέσα, το είχε ανοίξει όλο το μωρό και φαίνονταν πάρα πολύ καθαρά. Γι' αυτό είδα και το σωματάκι που ήταν γεμάτο με χαρτοπετσέτες. Θα θυμάστε το ρεπορτάζ που κάναμε στη γειτονιά, δεν είχαν δει κάποια γυναίκα να κυοφορεί, είτε να ανέβει να είναι έγκυος, εκεί ώστε να θεωρήσουμε ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσει τον κόσμο ένα παιδί, παρότι κατακρίνουμε την συγκεκριμένη πράξη. Δεν είναι και απαραίτητο βέβαια να είναι από τη γειτονιά. Μπορεί να είναι από άλλη περιοχή. Ο άντρας που το πήγε στον κάδο απορριμμάτων θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε συνοικία γύρω-γύρω. Η περιοχή. Ούτε γύρω-γύρω. Νομίζω ότι η Χρύσλα έκανε τη σκέψη τη δική μου και την εξέφρασε πραγματικά πριν από μένα. Όμως, εφόσον υπάρχει στην κάμερα το γιο ταχύ του συγκεκριμένου άνδρα, φαντάζομαι ότι οι αστυνομικοί, ακολουθώντας τις κάμερες της τροχέας και εντοπίζοντας το γιο ταχύ, μπορούν να φτάσουν στα ίχνη του. Λοιπόν, άρα τα πρώτα στοιχεία πάντα, τα πρώτα στοιχεία οδηγούν στη σκέψη ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Εάν επρόκειτο για μια αποβολή που έγινε σε ένα σπίτι, ακόμη και για μια βίαιη διακοπή κοίησης, αν θέλετε, ή ότι
δεν θα υπήρχαν χαρτοπετσέτες στο στόμα του μωρού. Με τις χαρτοπετσέτες που είναι μέχρι το λεμάκι του μωρού, με ένα στόμα φρακαρισμένο, αυτό το στοιχείο από μόνο του οδηγεί όλους μας να κάνουμε μια πρώτη σκέψη ότι ίσως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον Αλέξανδρο τον Γίγο και τον Θεοδόση τον Πάνου και τον καλεσμένο μας. Ευχαριστούμε θερμά.